από πλευράς εκπροσώπων των κομμάτων που είχαν κυβερνήσει στο διάστημα το οποίο ιστορικά εξετάζουμε σήμερα σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, για να αναλάβουν, να περιγράψουν και να αναλάβουν τις ευθύνες ή και να καταθέσουν την οδύνη τους για το ότι όχι απλά αυτά συνέβησαν επί των ημερών της διακυβέρνησής τους, διότι αυτά συμβαίνουν και η απάντηση είναι ότι ο λαός τα αποτιμά και καθέναν το στέλνει, αλλά για να πάρουν την ευθύνη τους για το πώς και γιατί δεν είχαν ευαισθητοποιήσει, κινητοποιήσει, βοηθήσει την ελληνική δικαιοσύνη εγκαίρως ώστε να εξεταστούν. Δηλαδή το να έρχεται εδώ ως διαπίστωση ότι περάσανε 10 χρόνια, τι να κάνουμε, έχουν παραγραφεί άρθρο 86 και λοιπά και λοιπά. Και έρχεται ως διαπίστωση. Και άρα τούτου δεδομένου οι παρόντες να μην συνεχίζουν να τα διερευνούν τα πράγματα, χωρίς να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη. Γιατί στο μέρος που αφορά τη Βουλή, διότι προφανώς αφορά και δικαστικούς λειτουργούς, έτσι, υπήρξε αυτή η πολύχρονη καθυστέρηση, η οποία υπερεύε προφανώς για ορισμένα από τα αδικήματα για τη διερεύνησή τους, τις πρόνοιες του άρθρου 86, η ευθύνη επ' αυτού δεν αφορά τις κυβερνήσεις εκείνης της εποχής. Η παρούσα κυβέρνηση πρέπει να συγκαλύψει. Και αυτό εμφανίζεται ως ευθύνη από εδώ πέρα μέσα. Είναι απίστευτο. Τρίτον, ο κύριος Παπαντονίου έπρεπε να είναι εδώ. Και λυπάμαι που είμαι ο πρώτος που το λέω σήμερα. Διότι ήμασταν παρόντες. Με συγχωρείτε αν αδίκησα κάποιον, με συγχωρείτε κύριε Τζαβάρα. Δεν είναι αυτό, δεν το κάνω για δημιουργία εντυπώσεων. Με συγχωρείτε κύριε Τζαβάρα, με συγχωρείτε μου. Ήμασταν παρόντες κάποιοι εξ ημών, όταν ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου δύο φορές για μισή ώρα ήρθε και μίλησε. Και ήμασταν παρόντες εμείς, η αξιωματική αντιπολίτευση για την οποία λέτε πως ήταν έξαλλη και η οποία οδηγούσε τα πράγματα στον τοίχο, ενώ δεν ήταν παρόντες οι σύντροφοί του. Όταν ήρθε πάνω στα ζητήματα στα οποία είχε παραπευθεί μέσα στην αίθουσα της Βουλής για να πει τις απόψεις του. Και γιατί αναφέρομαι σε αυτό? Έχει κάθε δικαίωμα ο κύριος Παπαντονίου στην Επιτροπή, όπως και στην Ολομέλεια, να στείλει ένα υπόμνημα. Δεν μπορεί όμως να παραμένει ασχολίαστο από τη Βουλή των Ελλήνων το ότι αυτό το υπόμνημα τελειώνει λέγοντας αποφατικά ότι πρόκειται για συκοφαντική δυσφήμιση που υπηρετεί φαύλες πολιτικές σκοπιμότητες. Να έρθει εδώ να τα εξηγήσει. Πού είναι η συκοφαντική δυσφήμιση, πού οι φαύλες πολιτικές σκοπιμότητες, γιατί ενδεχομένως να έπιθε. Ενδεχομένως να έπιθε. Το λέω ευθύτατα, διότι είναι σαφές ότι λειτουργούμε στη βάση του νομικού μας πολιτισμού που έχει κάποια γκονάρια, το βασικότερο το οποίο προφανώς είναι το ότι ουδής είναι κατηγορούμενος, πόσο μάλλον ένοχος, αν δεν υπάρξει η εδραίωση των κατηγοριών και αν δεν καταδικαστούν. Δεν ήρθε όμως ο κύριος Παπαντονίου. Και μένω έκπληκτος, με είχε πάρει και τηλέφωνο, είχαμε μιλήσει, μπορώ τώρα να το δημοσιοποιήσω, αμέσως μόλις είχε σταλεί η δικογραφία για να μου πει την έκπληξή του, γιατί αν ηγέρθη τέτοιο θέμα κτλ. Και μένω έκπληκτος και για ένα τρίτο λόγο, για το οποίο επίσης σύντροφοί του, συνοδοιπόροι του μέσα στο κόμμα του, σε όλους συμβαίνουν αυτά, δεν βρίσκουν λόγο να πούν, αλλά περνάνε το χρόνο τους με διάφορα εφιολογήματα από του βήματος αυτού. Είναι δυνατόν ένας υπουργός που έχει περάσει από πολλά υπουργεία, που είχε πρώτες ευθύνες για τη χώρα, ακόμα και για την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ, με ένα δημόσιο επί πολλά χρόνια αποτύπωμα πάνω στα πράγματα κτλ, να διαβάζει ή να ξέρει πριν να τα διαβάσει, δεν παίζει κανένα ρόλο, και να διαβάζουμε μαζί τους στις εφημερίδες ότι η δικαιοσύνη η οποία έχει ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία προσκρούει μπροστά σε άρνηση να ανοιχτούν οι λογαριασμοί. Δεν γνωρίζω αν είναι αλήθεια ή δεν είναι. Το έχω διαβάσει επανειλημμένα όμως. Όπως επίσης και αυτά τα οποία αναφέρει ήδη
η Επιτροπή στο Πόρις Μάτες, το πλήθος των λογαριασμών, τα δάνεια, τις υπόνοιες, επαναλαμβάνω, εύχομαι να μην είναι αλήθεια, για εικονικές αγορές, για κάλυψη από δάνεια, να τα γνωρίζει όλα αυτά, να είναι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα περί ένα δημόσιο πρόσωπο το οποίο ήταν από τα κορυφαία μιας ολόκληρης περίοδου για την ιστορία της χώρας και με διεθνή υπόσταση. Ο κύριος Παπαντονίου το γνωρίζουν τώρα πολύ καλύτερα σε όλη την Ευρώπη παρά εμένα, παραδείγματος χάρη. Έτσι δεν είναι? Απλό δεν είναι? Και να μην αισθάνεται την ανάγκη, και να μην αισθάνεται την ανάγκη, και να μην αισθάνονται την ανάγκη και αυτοί οι οποίοι τον υπερασπίζουν εμέσως πλην σαφώς. Και δεν μπορώ προσωπικά να ακούω, εντάξει, από εκεί και πέρα αν η δικαιοσύνη να σαπίσει και τα λοιπά, που τα ακούσαμε και για άλλες περιπτώσεις, να μην αισθάνονται την ανάγκη επ' αυτών των ζητημάτων τα οποία δημιουργούν εύλογες ανησυχίες, ευαισθησίες, υπόνοιες στην κοινή γνώμη, να θέσουν αυτά τα ζητήματα, αλλά ίσα ίσα εγκαλούν την κυβέρνηση, τον Υπουργό, και εγκαλούν και την Ελληνική Βουλή γιατί ασχολείται. Να απίστευτο. Πάρτε τις ευθύνες σας. Θέλω να είμαι σαφής. Πάρα πολύ σαφής. Ένα επόμενο ζήτημα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα έχει κοινοβουλευτικό σύστημα και σύνταγμα που εδραιώνει το κοινοβουλευτικό σύστημα και θεσπίζει και ισχυροποιεί τις τρεις ισότιμες και ανεξάρτητες αρχές, τη δικαστική εξουσία, την εκτελεστική εξουσία, την κοινοβουλευτική εξουσία, τις ισότιμες. Πλην όμως, εάν θεωρήσουμε, με συγχωρείτε, είμαι σαφής, θα αντιληφθείτε, εάν συμφωνήσουμε ότι η δικαστική και η εκτελεστική εξουσία συνθέτουν το σώμα και το νευρικό σύστημα τις δημοκρατίες μας, η καρδιά της δημοκρατίας χτυπάει στη Βουλή. Η Βουλή είναι το νομοθετικό σύστημα, το νομοθετικό σώμα, είναι η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Περί αυτού πρόκειται και νομίζω ότι είμαστε σύμφωνοι όλες και όλοι. Και το λέω σε μια φάση όπου το χέρι που προσπαθούν από διάφορες πλευρές για διάφορους λόγους εντός και εκτός της χώρας να βάλουν στη Βουλή, διότι ξέρουν ότι από εκεί ξεκινάει και ξετυλίγεται όλο το πλέγμα το θεσμικό της έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος κίνδυνος. Και άρα αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο δεν νοείται η Βουλή να είναι τυφλή, να είναι κουφή και να είναι σιωπηλή. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχθούμε, κανείς πιστεύω από εμάς, άντρες και γυναίκες εδώ εκλεγμένοι βουλευτές, να σιωπάει η Ελληνική Βουλή. Να είναι τυφλή, να είναι κουφή και να είναι και τυφλή. Μπορεί άλλη εξουσία, η οποία ακριβώς μέσω αυτών των λαϊκών επιτιδεύσεων για το πώς λειτουργεί και το πώς πρέπει να λειτουργεί για να εισηγορεί, να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, λίμωνο. Αλλά η Ελληνική Βουλή πρέπει να είναι ανοιχτομάτα, πρέπει να ακούει και να επικοινωνεί με τις κοινωνικές ευαισθησίες, με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, με τις ανάγκες τις ιστορικές ολόκληρες περίοδοι να συζητηθούν και να υπάρξει μία ανασύσταση της συλλογικής μνήμης και τελικά με την έκφραση, και εκεί έχουμε όλοι μας το μεγάλο ερωτηματικό για το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, των πόθων και των αναγκών του ελληνικού λαού μέσω της νομοθέτησή της, και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό όπως θα θέλαμε και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και εκεί πια είναι το πολιτικό αλλά και νομοθετικό και κοινοβουλευτικό πρόβλημα, ας πούμε, της Βουλής. Άρα αυτή είναι η Βουλή. Και το άρθρο 86 αναφέρεται σαφώς στις πολιτικές ευθύνες. Εγώ ήμουν υπουργός εσωτερικών στην πρώτη διακυβέρνηση από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι, το άρθρο 86, για το οποίο όλοι συζητάνε ότι πρέπει να αλλάξει στην συνταγματική αναθεώρηση, επί των πολιτικών ευθυνών, επί των πολιτικών αποφάσεων δηλαδή που παίρνει ένας υπουργός και μόνο, χωρίς ίχνος υπόνοιας για χρηματισμούς, για διασπαθήσεις, για μαύρα χρήματα κτλ., δίνει μια πολύ περιορισμένη και περιοριστική, ας πούμε, πρόνοια
η οποία δημιουργεί πρόβλημα. Και υπάρχει, ας πούμε, μια ομοφωνία για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτό το ζήτημα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τα υπόλοιπα κακουργήματα, πλημελήματα κλπ. Κλπ. Για το οποίο είναι προφανές ότι θα πρέπει η πολιτική να είμαστε απολύτως ισότιμα και για το σύνολο, ας πούμε, τους μας εν ώψη με όλους τους πολίτες. Περί αυτού πρόκειται. Και τι συμβαίνει τώρα? Είναι η Βουλή, επιτρέψτε μου την έκφραση, στα μανταλάκια, στην κοινή γνώμη, για πλήθος θεμάτων. Δεν παίρνω την ευκαιρία και δεν θα καταχραστώ επ' αυτού το χρόνο και για άλλα ζητήματα, παραδείγματος χάρη για το πόθεν έσχεση, είναι μια ολόκληρη ιστορία, δεν την έχουμε συζητήσει ποτέ στην Ολομέλεια, με όλους τους άλλους να κρατάνε τις δικές τους αυτονομίες, ανεξαρτησίες, ιδιαιτερότητες, διακριτότητες, επικινδυνότητες, αλλά το πολιτικό σύστημα και η Βουλή είναι στα μανταλάκια. Γιατί? Διότι υπάρχουν 70 δικογραφίες και έχουν περάσει 200 δικογραφίες, οι οποίες έχουν σταλεί από τη δικαστική εξουσία 5, 10, 12 χρόνια μετά που συνέβησαν τα δικήματα. Ξέρει ο απλός ο μπορεί η δικαιοσύνη να μην βοηθήθηκε από το πολιτικό σύστημα, από υπουργούς δικαιοσύνης, να τις απεκρύβησαν πράγματα. Μπορεί, αλίμονο. Ούτε κάνω κανενός είδους επίθεση έτσι προς την δικαστική εξουσία πλην, όμως είναι μια πραγματικότητα την οποία ο ελληνικός λαός θα πρέπει να την ξέρει, ότι δεν έρχονται εδώ και κρύβουμε αναμεταξύ μας, λέει, το πολιτικό σύστημα τώρα θα τους καλύψετε ανεξαρτήτως κομμάτων και τα λοιπά. Εντάξει, εδώ για τις συντάξεις των προηγούμενων δεν έχουμε βρει ακόμα λύση, θα παίρνουν 150 ευρώ σε λίγο, μετά από 4 μήνες. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες ταλιώς, με αυτή την άνεση αναφέρομαι σε αυτό το ζήτημα, έτσι κλείνω την παρένθεση. Και λέει θα τα καλύψουν οι πολιτικοί μεταξύ τους και στέλνουν τις δικογραφίες πίσω και τα... Πού η ευθύνη? Εάν λοιπόν δεν δώσεις, και είμαι σαφής, το σήμα προς την ελληνική δικαιοσύνη και προς την κοινή γνώμη ταυτόχρονα, ότι το πολιτικό σύστημα είναι αποφασισμένο να αποκαθαρθεί, είναι αποφασισμένο να φτάσει στο κόκαλο η ευθύνη, μέσω της δικαιοσύνης βεβαίως και μόνο μέσω της δικαιοσύνης. Αλλά αν δεν δοθεί αυτό το σήμα, αυτός ο αέρας, αυτό το κλίμα, αυτό το κίνητρο προς την κοινή γνώμη και προς τη δικαιοσύνη, γι' αυτό και για άλλα ζητήματα, πώς θα κινητοποιηθεί? Λένε αμελητή το σχετικό άρθρο. Δηλαδή ο δικαστικός λειτουργός ξεκινάει, ξενυχτάει με τις συνθήκες που ξέρουμε, φτάνει σε ένα σημείο που λέει Βούτσης πρέπει αμελητή να το στείλει εδώ. Τι θα κάνουμε εμείς? Δεν μας αφορά, δεν υπάρχει, παρεγράφει και τα λοιπά, μπήκε στο... Όταν είναι μάλιστα για τόσο σοβαρές υποθέσεις, πρέπει να δώσουμε, και πιστεύω ότι λειτουργήσε εξαιρετικά και με την έννοια των νομικών και θεσμικών αυστηρών προνοιών, ας πούμε, που προβλέπονται η Επιτροπή, η Εξεταστική Επιτροπή, και μας έφερε με αντικειμενικότητα αυτά τα οποία κατάληξε. Πρέπει να δώσει η Βουλή, να έχει το θάρρος η Βουλή, να δώσει τα σήματα εκεί που πρέπει, ότι πρέπει αυτές οι ιστορίες να επιταχυνθούν, να αποσαφινιστούν, να αποστασιοποιηθούν από πιέσεις οικονομικών, ξένων, διεθνών, εγχώριων συμφερόντων που δεν τις αφήνουν να προχωρήσουν και να προχωρήσουν αποτελεσματικά στη διεκπεραίωσή τους. Για αυτούς και για άλλους αρκετούς λόγους που έχουν ακουστεί από το πρωί, θα παρακαλούσα η Βουλή να εγκρίνει τα πορίσματα της Επιτροπής. Ευχαριστώ.